Μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριε κύριε Ιερώνυμε, Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες, Σταγών και Μετεώρων, κύριε Σεραφείμ, Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριε Ιγνάτιε, Ελασσόνος, κύριε Χαρίτων, Θεσσαλιώτιδος και Φάναριο Φερσάλων, κύριε Τιμόθεε, Τρίκης και Σταγών, κύριε Χρυσόστομε, Πανιερότατε Ευελεστίνου, κύριε Δαμασκηνέ, αγαπητοί μου πατέρες, αδελφοί και συλλειτουργοί, Χριστός Ανέστη. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλι νερό χαίρετε. Είναι πολύ σημαντική η μέρα αυτή για τη Θεσσαλία. Είναι μία σύναξη συνάντηση, η οποία αποτελεί καρπό της Εκκλησίας, που διαλέγεται όχι μόνο με το λαό της και τους εκτός αυτής, αλλά και με τους ανθρώπους οι οποίοι την διακονούν. Και είστε εσείς αυτός, μακαριότατε, ο οποίος μας δίδεται αυτή τη γραμμή, αυτή τη διάθεση να αγαλώμεθα πνευματικά για το ότι μπορούμε όχι μόνο σε συνοδικό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο να συναντώμεθα για να αντικρίσουμε ένας το πρόσωπο του άλλου, για να υπενθυμίσουμε ένας τον άλλον τον Αποστολικό Λόγο ότι ήτι σουν παράκλησης εν Χριστώ, ήτι παραμύθιον αγάπης, ήτι κοινωνία πνεύματος, ήτι πλάχνα και εκτιρμή. Όλα βρίσκονται στην ενότητα και την κοινωνία των προσώπων, στην ευλογημένη αγάπη και συνεννόηση, η οποία υπάρχει στους επισκόπους εν γέννη, αλλά και ειδικότερα, επιτρέψτε μου να πω, στους επισκόπους της Θεσσαλίας. Η παρουσία όλων αυτό μαρτυρεί, και όλοι μας ακολουθούμε το δικό σας παράδειγμα, διότι εσείς, στη Σύνοδο, στην Ιεραρχία της Εκκλησίας Ελλάδος, μας διδάσκετε την αξία του να ακούμε ο ένας τη γνώμη του άλλου και να προσθέτουμε ο ένας το δικό του λιθαράκι στο χτίσιμο της συνοδικής διαγνώμης, η οποία αποτελεί τη μαρτυρία της εν Ελλάδη Εκκλησίας, μαρτυρία νυφαλιότητος, ακρίβειας, ελευθερίας και την ίδια στιγμή παραμυθίας του λαού μας στη δύσκολη πραγματικότητα την οποία βιώνει. Είναι πολύ σημαντική η μέρα αυτή για τη Θεσσαλία, για τον πρόσθετο λόγο ότι είναι μαζί μας κληρικοί εκπρόσωποι από όλες τις Ιερές Μητροπόλεις της περιφέρειάς μας. Την αυτήν αγάπην έχοντες, σύμψυχοι το εν φρονούντες. Οι πατέρες είναι αυτοί που αγωνίζονται να καταθέσουν την ορθόδοξη μαρτυρία καθημερινά στο λαό μας. Μη σκοπούνται στα εαυτόν έκαστος, αλλά και τα των εταίρων. Είναι οι συνεργάτες μας, μακαριότατε. Είναι οι συνοδοιπόροι μας. Είναι αυτοί οι οποίοι και μας δίνουν την ευκαιρία να κατανοούμε τα προβλήματα και τις ανάγκες των ανθρώπων, καθώς τον εκπροσωπούν, αλλά και αυτοί που υλοποιούν τα όσα η Σύνοδος της Εκκλησίας μας αποφασίζει, αλλά και ο κάθε Μητροπολίτης με το ιδιαίτερο χάρισμά του και τον ποιμαντικό του σχεδιασμό προτείνει. Και ο ένας στηρίζει τον άλλον. Γι' αυτό και η σημερινή σύναξη είναι μια ευκαιρία και να γνωριστούμε και να μοιραστούμε εμπειρίες, αγωνίες, τρόπους αντιμετωπίσεως των ποιμαντικών προκλήσεων, αλλά και να ακούσουμε τον εμπειρικό, διδακτικό και δυναμικό λόγο των δύο εκλεκτών εισηγητών, του πατρός Αδαμαντίου Αυγουστίδη και του πατρός Βασιλείου Καλιακμάνη, οι οποίοι διακονούν στην πρωτεύουσα και στη συμπρωτεύουσα στις κατατόπων εκκλησίες, αλλά ταυτόχρονα και στις θεολογικές σχολές, έχοντας την πνευματική τους φαρέτρα και την θεωρία και την πράξη, τους οποίους καλωσορίζουμε και εγκαρδίως ευχαριστούμε. Είναι πολύ σημαντική η μέρα αυτή για τη Θεσσαλία, διότι και οι Μητροπολίτες και οι κληρικοί δεν εκπροσωπούν το σώμα της τοπικής τους εκκλησίας μόνο, αλλά και την ιστορία και την παράδοση της κάθε Μητροπόλεως. Αγιωτόκες οι επαρχίες. Σε αυτές έζησαν, διακόνησαν, μαρτύρησαν, καθοδήγησαν, χάρηκαν με τη χαρά, λυπήθηκαν με τη λύπη των συνανθρώπων τους, πλήστοι όσοι Άγιοι, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι έλαμψαν σε ποικίλες εποχές. Άλλοτε σε περιόδους ειρήνης και άλλοτε σε περιόδους δοκιμασίας. Άλλοτε σε καθεστώς ελευθερίας και άλλοτε σε καθεστώς δουλείας σωματικής. Αγίασαν, διότι είχαν ως κριτήριό τους και κίνητρό τους την πίστη. Διαμόρφωσαν μια πνευματική παράδοση, στην οποία ο χριστιανός είναι ο άρτιος, ο του Θεού άνθρωπος, προς πανέργων αγαθών εξητισμένος. Άρτιος είναι ο άνθρωπος της μαρτυρίας
και κάποτε και του μαρτυρίου. Αυτός που κηρύττει με το λόγο και τα έργα την αυθεντικότητα της πίστεως. Αυτός που δίδει σάρκα στο λόγο με τη σιωπή και την ταπείνωση, με την απάρνηση και την άσκηση, όπως γράφει ο Χρήστος Γιαναράς. Και η εποχή μας και οι τοπικές μας εκκλησίες έχουν ως υπόδειγματα αυτούς τους Αγίους και όλοι μας καλούμαστε να είμαστε συνεχιστές τους, ιδίως οι επίσκοποι και ο ιερός κλήρος, για τον πρόσθετο λόγο ότι εμείς καθημερινώς τους μνημονεύουμε στη λογική και ανέμακτο λατρεία την οποία τελούμε. Και είναι Άγιοι, εκτός από παράδειγμα βιώσεως του Ευαγγελίου, αυτοί που ενώνουν τις Μητροπόλεις μεταξύ τους. Είναι τα πρόσωπα ως εκφραστές του τρόπου τον οποίο έχει ανάγκη ο κόσμος μας για να ζήσει. Είναι πολύ σημαντική η μέρα αυτή για τη Θεσσαλία σήμερα, διότι σε αυτή τη συνάντηση έχουμε μία επιπλέον φανέρωση της εν ημίν ελπίδος. Και η ελπίδα έχει να κάνει με την υπέρβαση της διασπάσεως την οποία ο κόσμος μας βιώνει, φρονών τα επίγεια. Η Εκκλησία διακηρύττει και βιώνει την ενότητα του ανθρώπου εντός του. Όταν δηλαδή ο πιστός κατανοεί ότι το νόημα της ζωής του βρίσκεται στην αγιοπνευματική αγάπη, στην υπέρβαση των παθών και του θελήματός του, στο ήθος της συνάντησης εν χαρά με τον κάθε συνάνθρωπο, την κάθε ζωντανή εικόνα του Θεού. Είμαστε εκφραστές της ελπίδας σε έναν κόσμο ο οποίος μπορεί να μας θεωρεί ότι ερχόμαστε από το παρελθόν, αλλά εμείς είμαστε παρελθόν, παρόν και μέλλον, νυν και αΐ, τα μένω πίσω επιλαμβανόμενοι, τις δε έμπροσθεν επεκτηνόμενοι. Διότι Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Η Εκκλησία είναι ζώσα και δια της αγάπης έξω βάλει κάθε φόβο, ο οποίος κάνει τον άνθρωπο να κλίνεται στο εγώ του. Μακαριότατε, σας καλωσορίζουμε και σας ευγνωμονούμε για την παρουσία σας. Εμείς γευόμαστε τη χαρά να μπορούμε να φιλοξενούμε και δοξάζουμε το Θεό γι' αυτό. Όμως, αυτός που φιλοξενεί όλους μας είναι ο Αναστάς Κυριός μας. Αυτός εμπνέει στις καρδιές όλων μας την αγάπη και διαφυλάττει την ενότητά μας. Οι τοπικές μας εκκλησίες δεν κάνουν κάτι διαφορετικό από το να εκφράζουν αυτό το αναστάσιμο ήθος στην ομολογία της πίστεως, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησία. Στην ευχαριστιακή σύναξη δια της κοινωνίας του ενός ποτηρίου και στα πρόσωπα όλων αποτυπώνεται η ποικιλία των χαρισμάτων και των τρόπων της διακονίας, αλλά και η διατράνωση της κοινής μας αποστολής, δια του τρισσού αξιώματος του ιερατικού, του προφητικού, του βασιλικού, να βιώσουμε και να αποκαλύψουμε τη μυστική, την εκύπτουσαν ως η όρθρος άνοιξη της πίστης. Ευχαριστούμε όλους όσοι κοπίασαν για τη διεξαγωγή του συνεδρίου, τους εκπροσώπους των Ιερών Μητροπόλεων στην Οργανωτική Επιτροπή και τους συνεργάτες της τοπικής μας εκκλησίας. Προσευχόμαστε και είμαι βέβαιοι ότι αυτή η πρώτη πανθεσσαλική σύναξη θα είναι, διευχών σας μακαριότατε, μία γιορτή διαλόγου, κοινωνίας και αμοιβαίας συνεισφοράς. Καλώς ορίσατε όλοι. Χριστός Ανέστη. Και τώρα, μακαριότατε, επιτρέψτε να δώσουν ευχές και οι σεβασμιότατοι παριστάμενοι και θα παρακαλέσω να ξεκινήσει ο Άγιος Σταγόν και Μετεώρων, κύριος Σεραφείμ, ο πρίτανης όλων μας στη Θεσσαλία. Μακαριότατε και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, σεβασμιότατοι και αγαπητοί πατέρες, Χριστός Ανέστη. Απολαμβάνω τη στιγμή αυτή αυτό το όμορφο θέαμα. Μια αίθουσα γεμάτη από πρεσβυτέρους, εργάτες του Ευαγγελίου, ανθρώπους οι οποίοι έχουν ταχθεί να προσφέρουν Χριστόν γεννηθέντα, εσταυρωμένον και αναστάντα. Είναι πολύ μεγάλη αυτή η εκδήλωση και πολύ σημαντική. Δεν τη θεωρώ ότι είναι μία εκδήλωση τυπική μιας γνωριμίας και μιας επικοινωνίας, αλλά είναι μία προσπάθεια εκ μέρους του Αγίου Δημητριάδος και των Συχαίρων, η οποία αποβλέπει σε μία εν Χριστώ επικοινωνία
άλλο η επικοινωνία που μπορεί να γίνει με διαφόρους τρόπους και για διαφόρους λόγους και άλλο αυτή η επικοινωνία η οποία τη στιγμή αυτή συντελείται εν Χριστώ Αναστάντη. Αν αυτό το κατανοήσουμε, τότε είμαστε μέσα στην ουσία του πράγματος. Αν ήρθαμε απλώς για να δούμε το ωραίο αυτό κτίριο, την ωραία αυτή εκδήλωση, να δούμε το μακαριότατο, τους σεβασμιωτάτους και μεταξύ μας ο ένας τον άλλον, είναι πολύ καλά πράγματα αυτά, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο φαντάζομαι έγινε και γίνεται τώρα και το οποίο το εσκέφθη ο Άγιος Δημητριάδος, να είναι δηλαδή μία εν Χριστώ και εν αδελφοσύνη επικοινωνία. Οι Μητροπόλεις μας είναι κέντρα βασικής εκπαιδεύσεως για τους ιερείς μας και γενικής εκπαιδεύσεως για το λαό μας. Εάν οι Μητροπόλεις έχουν την ενότητα και την επικοινωνία, την αγαστή επικοινωνία και εάν μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες για το καλύτερο έργο που μπορεί να γίνει, αυτό είναι κάτι σημαντικό. Και αυτό δεν γίνεται ούτε αυτόματα, ούτε εύκολα. Γίνεται με τέτοιου είδους επικοινωνίες οι οποίες συντελούν τα μέγιστα σε μια αδελφική επικοινωνία με τάση να ολοκληρώσουμε και να αποδώσουμε το έργο των πνευματικών όπως το αξίζει. Δεν έχω να πω, δεν πρέπει να πω άλλα πράγματα. Απλώς να εκφράσω και εγώ τη χαρά μου που είμαι τη στιγμή αυτή εδώ πέρα, παρά τις δυσκολίες που λόγω εργασιών αυτό το διάστημα έχουμε. Τη χαρά μου γιατί έχω, είναι δίπλα μας ο Μακαριότατος, τον οποίον υπεραγαπούμε και ο οποίος εργάζεται σιωπηρός μεν, διακριτικός και ηρέμος το έργο της Εκκλησίας και πιστεύω, το έχω πει και το ίδιο, όχι ότι του είπα καμιά σοφία, αλλά απλώς επειδή το γνωρίζω πολλά χρόνια, ότι αυτός ο τρόπος είναι ο καλύτερος να επιβληθεί κανείς ως πνευματικός ηγέτης και ο αποδοτικότερος εις το έργο το οποίο επιτελεί. Ο λαός μας έχει κουραστεί από τις μεγάλες στεντόριες φωνές, από τις υποσχέσεις που προέρχονται από διαφόρους ηγέτες, είτε ανεγνωρισμένους, είτε διορισμένους, είτε απλώς τυχαίους και θέλει να ακούσει λόγων ζωής, λόγων αγάπης, λόγων ενότητος, λόγων αναγνωρίσεως της αξίας του ανθρώπου. Σήμερα πολλούνται εύκολα στα διάφορα κιόσκια απλά πράγματα και στα απλά αυτά πράγματα μπήκε και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η ανθρώπινη ζωή. Μακαριότατε, πολύ καλά κάματε και ήρθατε κοντά μας στην καλή Θεσσαλία από την καλή βιωτία που προέρχεστε και πολύ καλά κάματε και φαντάζομαι ότι το αισθάνεστε το να βλέπετε τη στιγμή αυτή μπροστά σας ένα πλήθος ιερέων εκπροσώπων των Μητροπόλεων και φαντάζομαι ότι αυτό το πείραμα το οποίο γίνεται από τον Άγιο Δημητριάδος θα πρέπει κατά καιρούς να μην γίνει μόδα αλλά κατά καιρούς να επαναλαμβάνεται διότι θα αποφέρει πολλά ωφέλη πνευματικά στους ίδιους εμάς τους ρασοφορούντας αλλά και στην κοινωνία η οποία θα βλέπει ότι η κάθε Μητρόπολης δεν είναι αυτόνομος μόνο διοικητικά ή αν θέλετε νομικά αλλά είναι μια αδελφή
μια αδελφή ομάδα που δημιουργεί ενότητα μέσα στις άλλες Μητροπόλεις. Εύχομαι, Άγιε Δημητριάδος, το παράδειγμά σας να βρει μιμητάς και εύχομαι ακόμη και αυτή η μερίδα που γίνεται να αποδώσει καρπούς κυρίως όχι τόσο μορφωτικούς, αλλά κυρίως καρπούς αγάπης, κατανοήσεως και ενότητος. Να είστε καλά όλοι σας, καλό κουράγιο. Και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριος Ιγνάτιος. Μακαριότατε Πάτερ και Δέσποτα, σεπτέ προκαθήμενε της Αγιωτάτης Εκκλησίας ημών, χαράν μεγάλην χαίρομεν σήμερον επί της επτή παρουσία της ημετέρας Μακαριότητος εν μέσω ημών. Σεις ευλογείτε σήμερον ταύτην την ιεράν σύναξη του ιερού κλήρου συμπάσης της Θεσσαλίας. Επευλογείτε δια της παρουσίας σας την εμπνευσμένην πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Αγίου Αδελφού, Μητροπολίτου Δημητριάδος Ιγνατίου και τιμάτε άπαντας ημάς. Του Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας, τους ποιμένοντας τας Θεσσαλικάς Ιεράς Μητροπόλης και των Ιερών ημών κλήρων, τους ιερείς και τους διακόνους ημών. Ενθαρρυνόμενοι εκ της γινωμένης ταύτης τιμής, οι ιερείς μας χαίρουν σήμερον και συναισθάνονται εντονοτέραν την πνευματική αξία της εν Χριστώ αδελφότητος. Ως μία οικογένεια, ιερατική οικογένεια, πορεύεται μέσα στο χώρο και το χρόνο, εφρενωμένη δια την μετά των αδελφών κοινωνίαν και δια την εκ της στοργής του Πατρός αναδυομένην ευλογίαν προς συνέχιση του πολυευθύνου έργου το οποίον Κύριος ο Θεός εν επιστεύθει εις ημάς. Ασφαλώς, εις απάσαστας Ιεράς Μητροπόλης πραγματοποιούνται τακτικώς ιερατικές συνάξεις, στις οποίες τονίζεται πάντοτε η θέση και η προσωπικότητα του ποιμένος και διαλεγόμεθα και μετά των θεολόγων πατέρων, αλλά και μετά των απλών εφημερίων της υπαίθρου και εν το συνδέσμο της αγάπης λύωμεν πολλά από τα αναφιόμενα εκάστοτε προβλήματα. Σήμερον όμως η σύναξη αυτή προσλαμβάνει ιδιαίτεραν χάριν και λαμπρότητα, διότι συναντώμεθα όλοι επί το αυτό δια να εφρανθόμεν εν Θεός ότι τι αύτης χαράς, τιμής και εξουσίας κατεπλούτησεν ημάς Κύριος ο Θεός, ο ποιμήν ο καλός, ο αρχιερεύς ο μέγας, του οποίου την ιερατείαν χάρη τη Θεού ιερουργούμεν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός εγκομιάζον την αγάπην, την οποίαν οφείλομεν να καλλιεργούμεν κυρίως εμείς μεταξύ μας, λέγει «Πασών των αρετών κολοφών και ακρόπολης η αγάπη καθέστηκε, εν ταύτη γάρ η τελειώτης ορίζεται. Ως πλήρωμα νόμου η αγάπη είναι η αρετή, η δεικνύουσα τους μαθητάς του Κυρίου. Οφέρον το διάδειμα της αγάπης, ούτως μαθητής του Χριστού λογίζεται και είναι. Δια τούτο ο Κύριος, μυσταγωγών τους μαθητάς του έλεγε, εν τούτο γαρ γνώσονται πάντες ότι μαθητέ μου εστέ, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις». Σήμερον ο φόβος και το άγχος συνέχουν και συμπνίγουν τον άνθρωπον και μόνον η αγάπη δύναται να βγάλει έξω αυτόν τον πρωτόφαντον φόβον. Η τελεία αγάπη έξω βάλει τον φόβον, μας διαβεβαιεί ο Απόστολος της αγάπης. Ευλογήσατε μακαριότατε Πάτερ δια των τιμίων χειρών σας και ημάς τους επισκόπους σας και των ιερών κλήρων που προσβλέπομεν σήμερον εις το ηλαρόν τίμιον πρόσωπον σας αναβλίζουσαν την αγάπη, να αναδεικνυόμεθα καθημέραν Χριστοειδείς ποιμένες, είτε να εσκαλούμεθα κατά απομίμησιν Χριστού, να κρύψομεν κάτω από τα σπτέρυγας της ανιδιοτελούς αγάπης το ποιμνιόν του έκαστος, ον τρόπον συνάγει όρνης την εαυτής νοσιάν υπό τα σπτέρυγας.
Μόνον η ποιμενική αγάπη δύναται να επανασυνθέσει των θρηματισμένων πλέον άνθρωπων και να αναμορφώσει το κάλος της θείας εικόνωσης στην ψυχή του. Μόνον εις ένα κλίμα αμοιβαίας αγάπης είναι δυνατή η θεραπεία της ψυχής. Ουδέν γαρούτο προς διδασκαλίαν επαγωγών, ως το φιλήν και φιλήστε, μας βεβαιεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ήθε η αγάπη ή της διακατέχει σήμερον τας καρδίας όλων μας, να ενισχύει τον καθένα ποιμένα εξ ημών, ώστε θεολογούντες δια του ποιμενικού αυλού και ποιμέροντες δια της θεολογίας εν δυνάμει ηλίου, με ζέον το πνεύμα από θείων ζήλων, να φτάσουμε το μέτρον του καλού ποιμένος, του τι θέντο στην ψυχή αυτού υπέρ των προβάτων. Ευχαριστώ. Ο σεβασμιότατος Ελασσόνος κύριος Χαρίτων. Μακαριότατε πάντερ και δέσποτα, σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, ευλαβέστατοι πατέρες και αδελφοί Χριστός Ανέστη. Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχουμε σήμερα στο πρώτο Ιερατικό Συνέδριο των Μητροπόλεων της Θεσσαλίας, μία αξιέπαινη πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος και Αλμυρού κυρίου Ιγνατίου, τον οποίο οφείλουμε να συγχαρούμε και να ευχαριστήσουμε για την φιλοξενία μας στον όμορφο αυτό χώρο. Είναι η πρώτη φορά κατά την οποία δίδεται η δυνατότητα στους κληρικούς των Μητροπόλεων της Θεσσαλίας να ανταμώσουν σε μία κοινή ιερατική σύναξη, μία πρωτοβουλία που ενισχύει τις σχέσεις και την επικοινωνία όλων μας. Η σεπτή παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου, των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών, αλλά και ενός ικανού αριθμού πατέρων και ιερέων που διακονούν στο Γεώργιο του Θεού, αποστέλει ένα μήνυμα ενότητας, συνεργασίας, αγάπης και αλληλεγγύης, τα οποία δυστυχώς αρχίζουν να εκλείπουν από τον σύγχρονο κόσμο. Ταυτόχρονα, οι πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις που θα αναπτυχθούν και θα ακούσουμε από εκλεκτούς ομιλητές θα διευρύνουν την κρίση μας και θα μας προβληματίσουν θετικά για την διακονία ενός εκάστου όπου είναι ορισμένος να διακονεί. Σεβασμιότατε Άγιε Δημητριάδος, δεχτείτε παρακαλώ τις θερμές ευχαριστίες και μου προσωπικά αλλά και των κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος προς το αγαπητό σας πρόσωπο αλλά και τους εργατικούς και αξίους συνεργάτες σας που μας δίδεται αυτήν την όμορφη ευκαιρία να συμμετέχουμε στην κοινή αυτή σύναξη η οποία ευχόμεθα να επαναληφθεί στο μέλλον και να αποφέρει πολλούς πνευματικούς καρπούς. Σας ευχαριστώ. Σεβασμιότατος Θεσσαλονίκης και Πάνω Φερσάλων, κύριος Τιμόθεος. Μακαριότατε Πάτερ και Δέσποτα, σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, αγαπητοί αδελφοί συμπρεσβύτεροι, θέλω κι εγώ εκ μέσης καρδίας να ευχαριστήσω τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού κύριο Ιγνάτιο για αυτήν την πολύ σπουδαία πρωτοβουλία, αλλά κυρίως μακαριότατε εσάς, παραμονή της συγκλήσεως της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και εσείς βρίσκεστε ανάμεσά μας, εις τον όμορφο βέβαια Βόλο. Και γι' αυτό περιποιεί ξεχωριστή τιμή και ευλογία για όλους εμάς, αλλά και πράγματι στεφάνωμα αυτής της ωραίας πρωτοβουλίας του Αγίου Δημητριάδος για τη συνάντηση σήμερα ικανού αριθμού αδελφών ιερέων από τις Μητροπόλεις της Θεσσαλίας. Επιτρέψατε μου, Άγιε Σταγόν, σε όλα όσα είπατε για τον Μακαριότατο να προσθέσω και το αποτελεσματικός, γιατί εκτός από όλα αυτά τα οποία προαναφέρατε, σημασία έχει ότι όλα αυτά τα οποία κάνει φέρουν αποτέλεσμα όταν εκείνος ξενυχτά τα βράδια με τους συνεργάτες του για να μπορέσει να αντιπαλέσει σε όλα αυτά τα κύματα τα οποία καθημερινά έρχονται κατά της Εκκλησίας. Και γι' αυτό τον ευχαριστούμε θερμός. Η σημερινή συνάντηση πρωτοπόρα
και γι' αυτό καθηκόντος και οφειλετικός την αγκαλιάσαμε όλοι μας, μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε ο ένας τον άλλον, αλλά και να σκεφτούμε αυτά τα οποία συνεχώς μας ενδιαφέρουν και καλούμαστε συνεχώς να ασχολούμαστε για αυτά, για εμάς, για τον Ορθόδοξο κληρικό που είμαστε όλοι μας, γιατί είμαστε λειτουργοί, να ιερουργούμε δηλαδή το μυστήριο της σωτηρίας και το δικό μας αλλά και του κόσμου και να είμαστε και ποιμένες, μπροστάριδες, οδηγητές, καθοδηγητές του λαού του Θεού. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο, να εκφράσω τις ταπεινές μου ευχαριστίες σε αυτό το οποίο ο Θεός σήμερα μας χαρίζει και επιπλέον στους αδελφούς, συμπρεσβυτέρους, ομιλητές και στον πατέρα Βασίλειο και στον πατέρα Αδαμάντιο για τον κόπο τον οποίο θα καταβάλουν για τη σημερινή διεξαγωγή αυτής της πρώτης συναντήσεως. Ευχηθείτε μακαριότατε η χάρη του Αναστάντος Χριστού να χαριτώνει όλους μας, να μας δυναμώνει στη διακονία του θυσιαστηρίου και του λαού του Θεού. Χριστός Ανέστη. Και ο νεότερος όλων μας, αλλά όχι τελευταίος, ο Τρίκης και Σταγών, κύριος Χρυσόστομος. Μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριε, κύριε Ιερώνυμε, Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Δημητριάδος και Αλμυρού, κύριε Ιγνάτιε, Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Ως το νεότερο τη τάξη εκ των Μητροπολιτών της Θεσσαλικής Γης, μου έλαχε να περατώσω τον κατάλογο των προσφωνήσεων στο ύστερο των λόγων σεβαστών Μητροπολιτών, οι οποίοι ελευκάνθησαν τόσο στο Ιερό Θυσιαστήριο, όσο και κατά την ποιμαντορία τους στις επαρχίες τους, αλλά και Μητροπολιτών οι οποίοι και αυτοί, ολίγων πρόεμου, ανέλαβαν να ποιμάνουν τις Ιερές Μητροπόλεις, τις οποίες η Αγιωτάτη Εκκλησία της Ελλάδος ενεπιστεύθη ως αυτός και εις αυτούς. Εκείνη είναι η αρμοδιότερη εμού. Ωστόσο, από την ελαχίστη μου πείρα θα μου επιτρέψετε να είπω τα εξής. Η διακονία του Μητροπολίτου παρουσιάζει πολλά κοινά σημεία με τη διακονία του κληρικού, αλλά έχει και ορισμένας διαφοράς. Και εμείς οι Μητροπολίτε είμεθα ποιμένες και λειτουργοί του Θεού και του Ιερού Θυσιαστηρίου, μόνο που εμείς έχουμε και την ευθύνη να είμεθα πατέρες και των ιερέων μας, να τους μνημονεύουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία που τελούμε, να τους συμπαραστεκόμεθα στις δυσκολίες τους, τόσο τις ποιμαντικές και ενοριακές, όσο και τις προσωπικές και οικογενειακές. Να έρουμε τον Σταυρό τόσο τον ειδικό μας, όσο και εκείνον, αλλά και του λαού. Να διδασκόμεθα εξ αυτών, εκ της πείρας των και εκ του ζήλου και της αγάπης τους, δια το λειτουργημά τους, αλλά και να τους διδάσκουμε κατά το προφητικόν αξίωμα του Κυρίου μας, ενείς κατά το θείον φωτισμόν πράτομεν. Η Εκκλησία, αλλά και οι ιερείς μας ζητούν από εμάς να θέτουμε τα όρια μεταξύ του μέχρι πού μπορεί να φτάσει η έκταση της αναζητήσεως του πλανηθέντος ανθρώπου, αλλά και πού αρχίζει η εκοσμίκευση η οποία θέτει εν κινδύνο το ανώθευτον, ακέραιον και ακαινοτόμητον της πίστεως και της διακονίας μας. Είναι λοιπόν μεγάλη ευθύνη την οποία οι επίσκοποι κληθήκαμε να αναλάβουμε. Δεν γνωρίζω ποιος από εμάς θα μπορούσε να θεωρήσει ότι αφεαυτού του είναι αυτάρκης στον αγώνα αυτό, να είναι πατέρας των κληρικών, κυρινέως στο σταυρό τους, ποιμένας και λειτουργός του λαού του και την ίδια στιγμή
να έρει τον δικό του σταυρό και να μπορεί να ανανεώνει την πνευματική του κατάρτιση με τέτοιον τρόπο ώστε να μην γίνεται παλαιός ασκός, στον οποίον η αναστημένη χαρά δεν μπορεί να χωρέσει. Γι' αυτό και όλοι μας χρειαζόμαστε τη συμπαράσταση των αδελφών μας για να είμεθα ως πόλη σοχηρά. Χαιρόμεθα λοιπόν για το σημερινό πρώτο πανθεσσαλικό ιερατικό συνέδριο, διότι τόσο εμείς όσο και οι κληρικοί της Καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως αισθανόμεθα ότι η ενότητα των Ιερών Μητροπόλεων δεν υφίσταται μόνο σε συνοδικό επίπεδο, αλλά και σε τοπικό. Είμεθα βέβαιοι ότι θα ωφεληθούμε από αυτόν τον συμπνευματισμό, ο οποίος έχει ως κέντρο του το Χριστό μας. Στη Θεσσαλική γη εξάλλου υπάρχει και ιδιαίτερα νοοτροπία, την οποία οι κάτοικοι και οι πιστοί μας συμμερίζονται, όπως επίσης και το γεγονός ότι οι Μητροπόλεις μας ομοιάζουν τόσο σε θέματα ανθρωπογεωγραφίας, αλλά και στον τρόπο δια του οποίου πολλοί πιστοί μας εξασφαλίζουν τα προς το ζήν, καθότι οι περιοχές μας δεν είναι μόνο αστικές, αλλά είναι και αγροτικές και γεωργικές, όπως και ορεινές. Γι' αυτό υπάρχει κοινή ιδιοσυστασία και ιδιοσυγκρασία. Εξάλλου, οι νέοι μας είναι απορροφημένοι από την παγκοσμιοποίηση στον πολιτισμό και τη ζωή τους και χρήζουν ιδιαίτερα σημαντικής προσεγγίσεως, στην οποία είναι θετικό ότι μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις και εμπειρίες. Ευχαριστούμε λοιπόν μακαριότατε, διότι αγκαλιάσατε και είστε παρόν στη σημερινή συνάντηση. Είστε ο συνετός ιακοστρόφος της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο σοφός, ο διαλεκτικός, αυτός που μας εμπνέει σε τέτοιες κινήσεις και μας καθοδηγεί στην οδό του αρίστου μέτρου. Ευχαριστούμε και τον Οικοδεσπότη, Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού κύριον Ιγνάτιον, το έργο του οποίου είναι πρωτοποριακό και πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε τους Σεβασμιωτάτους Αγίους Αρχιερείς, οι οποίοι και μας στήριξαν και μας στηρίζουν, τους αδελφούς και πατέρες με τους οποίους θα γευθούμε σήμερα όμορφες εμπειρίες. Θα ήθελα μακαριότατε να μεταφέρω σε εσάς και σε όλους τους παραβρισκομένους τις ευχές και την αγάπη του γέροντός μας, του Πολιού Μητροπολίτου κυρίου Αλεξίου, ο οποίος μας στηρίζει στην πνευματορία μας και στον οποίον οφείλουμε τους περισσότερους εκ των κληρικών της συνοδείας μας σήμερα. Κύριος ο Θεός, δια πρεσβειών των εναγίης πατέρων ημών Βυσαρίωνος και Οικουμενίου, να κατευθύνει τα διαβήματα όλων εις πάν έργων αγαθών και να ευωδώσει τας εργασίας του συνεδρίου. Χριστός Ανέστη. Και τώρα μακαριότατε σας παρακαλούμε να κηρύξετε την έναρξη αυτής της Ιεράς Συνάξεως. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Δημητριάδος Αλμυρού και αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ, κύριε Ιγνάτιε, σεβασμιότατοι Άγιοι αδελφοί, αγαπητοί μου πατέρες, πράγματι αυτή η σύναξη σήμερα πολύ ωραία ελέγχθη και τονίστη ότι είναι η πρώτη πανθεσσαλική ιερατική σύναξη και ελπίζω ότι θα ακολουθήσουν και άλλες σε άλλα μέρη της πατρίδας μας, αλλά εκείνο που θα ήθελα να πω ιδιαίτερα από αυτή τη θέση είναι ότι πιθανόν να ακουστούν και μερικά πράγματα λίγο έξω από τα ποιματικά μας καθήκοντα, αλλά που είναι όμως μέσα στη δική μας αποστολή τοποθετημένα.
Άκουσα με πολύ προσοχή τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημήτρη Άβος, που είναι άξιος συγχαρητηρίων για τη σύλληψη της ιδέας και την υλοποίηση αυτής της συνάξεως, τους αδελφούς Αγίους Αρχιερείς, και βλέπω στα μάτια σας τη διάθεση για ό,τι το καλύτερο. Να αρχίσουμε λοιπόν, Σεβασμιότατε, τις εργασίες μας, επικαλούμενοι την χάρη και την ευλογία του Θεού, ορίζοντας και ακούγοντας τις δικές σας οδηγίες κατά το πρόγραμμα του κατεφυγμένου. Ευχαριστούμε, Μακαριότατε. Μας αφήσατε με το ερώτημα ποια είναι αυτά τα οποία θα συμπληρώσουν τις εισηγήσεις, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι έχετε κατά νου και θα σας ακούσουμε με πολύ προσοχή, αφού εσείς θα ολοκληρώσετε τις εργασίες. Με κοινή συμφωνία των εισηγητών θα ξεκινήσουμε από την εισήγηση του Εδωσημολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου Βασιλείου Καλιακμάνη, ο οποίος είναι καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως Σταυροπόλεως, και ο οποίος θα καλύψει στον τίτλο του θέματός μας, ο Ορθόδοξος Κληρικός, το λειτουργός στο σύγχρονο κόσμο, αν δεν κάνω λάθος. Ο πατήρ Βασίλειος έχει το λόγο και θα τον ακούσουμε με προσοχή. Πιστεύω να οικονομήσει το χρόνο και τον καλό να μιμηθεί το Μακαριότατο στη συντομία. Όχι εμάς. Ευχαριστώ πολύ, Σεβασμιότατε. Μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριε Ερώνημη. Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, αγαπητοί και σεβαστοί πατέρες, Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Μην νομίσετε ότι είναι τόσο εύκολο να οπειλώ ενώπιον αυτής της συνάξεως σήμερα. Τόσο η παρουσία του Μακαριωτάτου, τόσο και η παρουσία εμπείρων και παλαιών αρχιερέων, αλλά και ημών, που έχετε βαφτίσει παιδιά, έχετε εξομολογήσει, έχετε εισαγάγει στην Εκκλησία ανθρώπους, έχετε στεφανώσει, έχετε κηδεύσει, δεν είναι λοιπόν τόσο απλό να ομιλώ ενώπιον σας. Θα προσπαθήσω όμως, κάνοντας υπακοή στον επιχώριο Μητροπολίτη, να αναπτύξω το θέμα όπως το βλέπετε, η αυτοσυνειδησία του λειτουργού και το μυστήριο της κένωσης του λόγου. Ο δεύτερος λόγος που με δυσκολεύει είναι ότι ανάλογες συνάξεις συνήθως περιορίζονται σε ιδεαλιστικές θεολογικές περιγραφές που πόρο απέχουν από την καθημερινή ποιμαντική πραγματικότητα. Τίθεται όμως το ερώτημα, μήπως ως κληρικοί έχουμε κρίση ταυτότητας του ποιοι είμαστε, τι διακονούμε, ποιον διακονούμε, ποιους διακονούμε. Μήπως δηλαδή η υπέρμετη εξωστρέφεια συχνά μας εκοσμικεύει επικίνδυνα και μας ξεστρατίζει από την οδό του Κυρίου. Θα θέσω κάποια ερωτήματα, δεν θα δώσω άμεσες απαντήσεις. Θα αφήσω κάποια από αυτά να αιωρούνται. Οι απαντήσεις ίσως έρθουν στον καθένα από εσάς. Ένα άλλο ερώτημα. Μήπως ο ναός και το Ιερό Βήμα μας φαίνονται συχνά ως φυλακή? Μήπως, πατέρες και αδελφοί, το Ιερό Βήμα γίνεται η κρυψώνα μας, και ιδιαίτερα στα πανηγύρια? Ρωτάω, δεν λέω τίποτα. Μήπως βιαζόμαστε να αποδεσμευτούμε με τη λατρευτική ζωή για να ασχοληθούμε με ένα σωρό άλλες υποθέσεις? Το κεντρικό ερώτημα. Τελικά ως Εκκλησία θα περιοριστούμε στο ρόλο μιας εθελοντικής, μη κυβερνητικής οργάνωσης προσφοράς κοινωνικού έργου που μας προσδίδει κύρος και μας δικαιώνει στα μάτια του κόσμου, ή θα κρατήσουμε τη θέση μας στις προδιαγραφές της αποστολικής παραδόσεως, της πατερικής παραδόσεως? Θα γίνουμε παράρτημα των κοινωνικών υπηρεσιών του κράτους και δευτερευόντως Εκκλησία προσευχομένη, ή το αντίστροφο? Η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι εάν δεν υπηρετούμε με συνέπεια τον Θεό, δεν πρόκειται να διακονήσουμε επιτυχώς τους συνανθρώπους μας. Ο φιλόθεος είναι ταυτόχρονα και φιλάνθρωπος. Εξάλλου, ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα του Ευαγγελίου? Ας το ακούσουμε, μάλλον ας το θυμηθούμε. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου
και των πλησίων σου ως εαυτόν. Γι' αυτό και σήμερα θα ήθελα, μελετώντας παράγματα μόνο από το βιβλικό, υμνολογικό και ευχολογικό πρώτο της Εκκλησίας μας, να εστιάσω αυτοκριτικά στην αυτοσυνειδησία μας. Ως ταπεινών διακόνων του Σωτήρος Χριστού και του λαού του Θεού. Ποιος είμαι? Πώς στέκομαι ενώπιον του μυστηρίου της Θείας Ένωσης? Ποια η ταυτότητά μου? Πώς λειτουργώ? Πώς κηρύττω? Πώς εύχομαι στο Θεό, εξονόμοντος του λαού του Θεού? Ποιος φόβος και ποιο δέος με διακατέχει? Εάν βέβαια με διακατέχει και δεν έχω αλωτριωθεί από τη συνήθεια, δεν έχω αλωτριωθεί από την εξοικείωση με τα πράγματα του Θεού. Πώς προσέρχομαι ενώπιον του θυσιαστηρίου? Με αυταρέσκεια ή αυτομεμψία? Με θρασίτητα ή συντριβή? Ναρκισσευόμενος ή εν ταπεινώσει? Στενόκαρδος ή ευρύχωρος? Με ανάκληση του ασώτου νοός μου και αυτοσυγκέντρωση ή με διάχυση, εξωστρέφεια και αργολογία? Οργύλος ή νυφάλιος? Σε κάθε περίπτωση, αυτό που μας διδάσκει η Εκκλησία είναι να βρισκόμαστε στην οδό του Κυρίου και την συνεχή εποπτεία του Παρακλήτου, στην οδό του Σταυρού και της Πεντηκοστής. Στα αραιοπαγητικά συγγράμματα βλέπουμε ότι η σταυροειδής σφραγίδα του Επισκόπου στην κεφαλή του νεοχειροτονούμενου πρεσβυτέρου σημαίνει την απασόνο μου των εμπαθών ορέξεων ανενεργησίαν και θεομίμητων ζωήν, αφορός ανακοινός εις την ανδρικήν Ιησού Θεωτά την ζωήν, άχρη σταυρού και θανάτου. Υπάρχουν δύο κυρίως σημεία στη λατρεία μας που σχεδόν περνούν απαρατήρητα, όμως είναι πάρα πολύ σημαντικά, μας ενδιαφέρουν άμεσα. Και ποια είναι αυτά? Αυτές είναι δύο διακονικές παρακελεύσεις. Η πρώτη λέγεται πριν την έναρξη της Θείας Λειτουργίας. Λέει ο διάκονος: «Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, Θέσποτα Άγιε ευλόγησον». Τη λειτουργία ποιεί ο Κύριος και εμείς του δανείζουμε την ύπαρξή μας. Το δεύτερο σημείο έχει εκπέσει εδώ και πολλά χρόνια του αρχικού νοήματος, λόγω προφανώς άγνοιας ή άλλων λόγων, και λέγεται υπό του λειτουργού στο διάκονο μετά την Μεγάλη Είσοδο. Έχει όμως επανέλθει σε κάποιες φυλάδες της Αποστολικής Διακονίας η Ορθή Τάξη. Λέει λοιπόν σύμφωνα με την Ορθή Τάξη ο διάκονος τον ιερέα ή τον αρχιερέα: «Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσεσαι». Ο διάκονος δηλαδή εκείνη τη στιγμή, απευθυνόμενος προς τον λειτουργό, επαναλαμβάνει τα λόγια του Αρχαγγέλου Γαβριήλ προς την Παρθένο Μαρία για να ικανωθεί από το Άγιο Πνεύμα να προσφέρει την ανέμακτη θυσία και να κάνει την Θεία Επίκληση προς αγιασμό των τιμίων θώρων. Το άλλο που γίνεται δεν έχει νόημα. Δηλαδή ο ιερεύς χειροτονώ εκείνη την ώρα τον διάκονο, μα δεν έχει νόημα αυτό. Το άλλο είναι το σωστό. Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμη υψίστου επισκιάσεσαι. Μόνο μέσα στη χάρη του Πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος, μπορεί ο λειτουργός να ικανωθεί να τελέσει το μυστήριο. Και ενώ έχουμε λοιπόν αντιστρέψει την ορθή τάξη της λειτουργίας στο σημείο αυτό, ανεχόμαστε, και συγχωρήστε μου που θα το πω αυτό, να ενθαρρύνουμε νεαρούς και άκαπνους υποψηφίους διακόνους ή νεαρούς και άκαπνους ιερείς να διδάσκουν την ώρα της χειροτονίας τους πολιούς και λευκασμένους επισκόπους για την ιεροσύνη, την οποία ακόμη δεν έχουν καν γευθεί. Εξωτερικός συναισθηματισμός που γρήγορα εξανεμίζεται. Γιατί δεν έχει θεολογικό βάθος και δεν έχει και εμπειρικό βάθος. Ενθυμούμε μάλιστα μακριότητα μια περίπτωση που ένας νεαρός υποψήφιος διάκονος τύπωσε κιόλας την ομιλία του, που αποτελούνταν από αρκετές σελίδες, και την πρόσφερε στον επίσκοπο που τον χειροτόνησε. Θυμάμαι απλώς την έκφραση του προσώπου του μακαριστού αυτού επισκόπου και δεν λέω τίποτα άλλο. Μετά από την υπόμνηση των δύο ενδεικτικών αυτών σημείων που φανερώνουν ότι το έργο της Θείας Λειτουργίας που τελούμε είναι θεανθρώπινο
και τον υπαινιγμό για την απώλεια του μέτρου στην εκφορά του λόγου στον χώρο της Εκκλησίας, εισέρχομαι στο κύριο θέμα. Κένωση και δόξα. Μπορείτε να παρακολουθείτε και τις διαφάνειες προς διευκόλυνση. Θα επεκαλεστώ εδώ την προσοχή σας αλλά και την προσευχή σας. Διότι το θέμα έχει βαθύ δογματικό υπόβαθρο. Αρεσκόμαστε συχνά να ομιλούμε για αιρέσεις, αλλά μας λείπει η ορθόδοξη δογματική συνείδηση, η ορθόδοξη θεολογική αυτοσυνειδησία, η εκκλησιολογική συνείδηση. Προφανώς γι' αυτό φοβόμαστε. Αυτό φαίνεται στα κηρύγματά μας, στα γραπτά μας και στην εγένεια αναστροφή μας. Δεν είναι λοιπόν τόσο απλό το θέμα το οποίο διαπραγματευόμαστε, όπως από πρώτη ματιά φαίνεται. Στη βιβλική μας παράδοση γίνεται συχνά λόγος για το μυστήριο της κένωσης του Υιού και λόγου του Θεού. Αυτόν ακολουθούμε. Στα ίχνη του βαδίζουμε. Πρόκειται λοιπόν για δύσκολο ζήτημα που απασχόλησε την Εκκλησία από τα πρώτα χρόνια. Προκάλεσε θεολογικές έρηδες, συζητήθηκε σε οικουμενικές συνόδους, σφράγισε τη χριστιανική ηθική, επηρέασε την χριστιανική τέχνη και αποσαφηνίστηκε με την οριστική διατύπωση του χριστολογικού δόγματος. Η διδασκαλία αυτή δεν περιορίζεται απλώς σε ένα αφηρημένο θεολογικό επίπεδο. Έχει ανθρωπολογικές και εσωτηριολογικές διαστάσεις. Η κένωση του Χριστού υποδηλώνει την οδό που καλείται να ακολουθήσει ο πιστός στον κόσμο. Η χριστιανική ζωή έχει κενωτικό χαρακτήρα. Στην προκειμένη περίπτωση αφορά άμεσα εμάς τους κληρικούς. Στην τέταρτη οδή του κανόνος του Μεγάλου Σαββάτου ψάλλονται τα εξής. Την εν σταυρό σου θεία εγκένωση προωρώ να βακούμε εξαιστικό σε βόα. Σύ δυνατόν διέκοψας κράτος αγαθέ. Ομιλών της ενάδη ως παντοδύναμος. Σαφώς το σημείο αυτό η κένωση του Χριστού αγγίζει τα έγκατα του Άδη. Ας είμαστε ειλικρινείς. Είμαστε έτοιμοι να φτάσουμε στα έγκατα του Άδη, να αναστήσουμε τον πεπτοκότα άνθρωπο, ερωτώ. Την οδεία αυτή διαβάζουμε ολόκληρη κάθε Πέμπτη τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με την ένδειξη την του λόγου κένωσιν αβακούν φράσων. Και βέβαια η Εκκλησία τα λέει και για μας, κυρίως για μας βέβαια. Ποια όμως είναι τα βασικά ερωτήματα που συνδέονται με αυτό το θέμα? Μήπως εάν θεωρήσουμε μονοδιάστατα την κένωση και δεν τη συνδέσουμε με τη δόξα, αφιστάμεθα από την χριστιανική διδασκαλία? Με την ενανθρώπιση του λόγου χάνεται η Θεία Δόξα? Για να ανακτηθεί κατά την ανάληψη του Χριστού, όπως την υποστηρίζεται σήμερα από χριστιανούς της Δύσεως, αλλά και κύκλους υπερορθοδόξων στο χώρο μας? Μήπως η κένωση αποτελεί διαφορετικό τρόπο έκφρασης της Θείας Παρουσίας? Είναι γνωστό βέβαια ότι στην Παλαιά Διαθήκη, όπου δρά ο άσωκος λόγος, απαντά μια ανοιχτή φανέρωση της Θείας Δόξας με θεοφάνειες, με σύμβολα, με θεολογικά ενίγματα. Με την ενανθρώπιση έχουμε την υποστατική ένωση θεότητας και ανθρωπότητας στο πρόσωπο του σαρκοθέντος λόγου. Αλλά και εδώ όμως, το μυστήριο της κένωσης και της κατάβασης του Χριστού δεν γίνεται κατανοητό ούτε από τους μαθητές. Σκεφτείστε τη μεταμόρφωση λίγες μέρες πριν το πάθος. Σκεφτείτε τι έγινε με το πάθος. Όλοι χάθηκαν μπροστά στο σκάνδαλο του Σταυρού. Ένας σώθηκε από το σκάνδαλο αυτό. Ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, ο Άγιος της Αγάπης, ο μαθητής της Αγάπης. Σε κάθε περίπτωση όμως, η διδασκαλία της Εκκλησίας για την κένωση του Υιού και Λόγου του Θεού είναι σαφής και συνοδικά εκπεφρασμένη. Σχετικά όμως με τις σωτηριολογικές συνέπειες, με τις ανθρωπολογικές συνέπειες, καθώς και την ενσωμάτωσή της στις ευχές της Εκκλησίας, χρειάζεται να το δούμε. Κυρίως να το συνειδητοποιήσουμε. Έχει ιδιαίτερη σημασία για όλους τους χριστιανούς, αλλά ειδικότερα για τους κληρικούς, να συνειδητοποιήσουμε ότι κεντρικός πυρήνας ορισμένων ευχών της Εκκλησίας απηχεί αυτή η διδασκαλία περί κενώσεως, μεταφέροντάς την από το χριστολογικό στο ανθρωπολογικό επίπεδο. Η μεταφορά αυτή νοείται
ως εκούσια ταπείνωση, ως εκούσια κατάβαση του κληρικού, προκειμένου να γίνει δεκτικός της Θείας Χάριτος. Επίσης, η συνειδητοποίηση του περιεχομένου των ευχών και η εμβάθυνση στο νόημά τους συμβάλλει στην εν πνεύματι και αληθεία λατρεία του Θεού. Ας πάρω όμως τα πράγματα από την αποστολική τους αφετηρία. Ο Απόστολος Παύλος, καλώντας τους κατοίκους των Φιλίππων να μην φροντίζουν μόνο για τη δική τους ωφέλεια, αλλά και των άλλων χριστιανών, τους προτρέπει να έχουν το ίδιο φρόνημα το οποίο είχε και ο Ιησούς Χριστός. Ποιο φρόνημα? Το κενοτικό φρόνημα. Μη τα εαυτόν έκαστος σκοπείτε, αλλά τα των εταίρων έκαστος. Η κένωση δεν έχει ατομικό, αλλά εκκλησιολογικό και παγκόσμιο χαρακτήρα. Ο Χριστός με την κένωσή του προσλαμβάνει παγγενή τον Αδάμ, όλη την ανθρώπινη φύση, για να την θεώσει. Έτσι ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει. «Ως εν μορφή Θεού υπάρχουν, ου χαρπαγμόν ηγήσατο, το είναι ίσα Θεό, αλλά αυτόν εκένος εν μορφή δουλουλαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος, και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, διώκε ο Θεός αυτόν υπερύψωσε και ηχαρίσω το όνομα, το υπερπάν όνομα». Ο Χριστός λοιπόν ήταν και αν και ήταν Θεός, έλαβε ως άνθρωπος μορφήν δούλου, ταπεινώθηκε και σταυρώθηκε εκουσίως και ο Θεός τον ανέβασε πολύ ψηλά, χαρίζοντάς το υπερπάν όνομα. Σχετικά με την ερμηνεία και την κατανόηση του χωρίου αυτού έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις που νομίζω ότι πρέπει να τις προσπεράσω. Έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία ο προβληματισμός του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός φαίνεται επιφυλακτικός στην έκφραση του Αποστόλου Παύλου «μορφήν δούλου λαβών». Ή μάλλον διευκρινίζει και αντιδιαστέλει την ορθόδοξη πίστη αντικρούοντας τον Εστόριο, ο οποίος στηριζόμενος στο χωριό αυτό διαχώριζε τον ένα Χριστό σε δύο, για να αποδείξει ότι ο Χριστός και ο Λόγος δεν είναι ένα και το αυτοπρόσωπο. Γράφει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης: «Ιστέων δε, ότι ούτε δούλων αυτών λέγει δυνάμεθα». Δεν μπορούμε λέει, το λέμε δούλο το Χριστό. Και αναρωτιέται: «Τι νοσούν έστε δούλος, του πατρός? Ουκούν, ου πάντα όσα έχει ο πατήρ, και του Υιού εισήν. Υπέρ του πατρός εστι δούλος, εαυτού δε ουδαμός». Τα ιδιώματα της δουλείας και της δεσποτείας δεν είναι γνωρίσματα της φύσεως και της ουσίας, αλλά δηλωτικά της σχέσης. Της σχέσης του Χριστού με τον κόσμο. Οπότε, προσιγορικά ο Χριστός λέγεται δούλος και λαμβάνει δούλου μορφήν. «Και απαθής γαρών διημάσε δούλευσε πάθηση και διάκονος της ημών σωτηρίας γέγονεν», καταλήγει ο Ιερός Δαμασκηνός. Ο Χριστός πεινάει, διψάει, κουράζεται, πονάει, δακρύζει, αγωνιά, πεθαίνει. Όλα αυτά δεν συνιστούν εμπαθείς καταστάσεις. Εύκολο όμως μετατρέπονται από τον άνθρωπο σε πάθη, εάν συνδεθούν με τον εγωισμό και την ίηση. Ο Χριστός προσέλαβε τα αδιάβλητα αυτά πάθη για να τα αγιάσει. Μετά την Αναπαράσταση τα απέβαλε και στη συνέχεια κάθισε στα δεξιά του Πατρός, όπου είναι το πρώτερον. Η έκφραση εκ δεξιών του Πατρός δεν νοείται τοπικά. Σημαίνει τη δόξα και την τιμή της θεότητος και έχει άμεση σχέση με τη θέση τη δική μας, των λειτουργών του Θεού. Εκτός από τις δύο κεντρικές θέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, δηλαδή ότι η κένωση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη Θεία Δόξα και ότι η έκφραση μορφήν δούλου δηλώνει τη σχέση του Χριστού με τον άνθρωπο, υπάρχει και ένα τρίτο στοιχείο που πρέπει να τονιστεί. Ο ενανθρωπίσας Υιός και Λόγος, κατά την κένωσή του, είναι απόλυτα ελεύθερος. Οι πατέρες ομιλούν για εκούσιον κένωση. Η κένωση είναι εθελούσιον. Και στις ακολουθίες τις πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος, τι λέμε στην απόλυση? «Ερχόμενος ο Κύριος επί το εκούσιον πάθος». Η εκούσια και όχι αναγκαστική οδός προς το Σταυρό φανερώνει την άπειρη αγάπη του Θεού προς το πλάσμα του, τον άνθρωπο. Και εδώ θα ήθελα να θυμίσω αυτό που έψαξα φέτος. Έψαξα να δω αν τιμάμαι ως Άγιο
τον Σίμωνα τον Κυριναίο. Δεν το βρήκα. Μπορεί να χρειάζεται πιο εξονυχιστική μελέτη να κάνω και μεγαλύτερη έρευνα. Γιατί προφανώς συμβαίνει αυτό? Διότι τούτον εγκάρευσαν, λέει, είναι άρη των σταυρών. Το έκαναν γκαρία δηλαδή. Ενώ τιμάμε ως Άγιο ποιον? Τον εκατόνταρχο, τον επικεφαλής του εκτελεστικού αποσπάσματος. Γιατί ομολόγησε ενώπιον του Σταυρού, αληθώς Θεού Υιός Ινούτος. Δεν ξέρω αν κάποιος ξέρει, θα ήθελα να με εμπλουτίσετε σε αυτό, αλλά αναζήτησα σε αυτά τα πρόχειρα, τέλος πάντων, ευχολόγια που έχουμε για τον Άγιο Κυριναίο, δεν υπάρχει Σίμωνο Κυριναίος. Προφανώς ο Σταυρός μας δεν είναι αγκαρία. Είναι εθελούσιος ο Σταυρός. Μόνο τότε έχει μεγάλη αξία. Και περνάμε τώρα από το δογματικό υπόβαθρο το οποίο ανέφερα, το οποίο θεώρησα σημαντικό να αναφέρω στην αγάπη σας. Περνάμε στις ποιμαντικές εφαρμογές και να κλείσουμε. Την εκούσια πορεία τώρα του Χριστού, της κατάβασης δηλαδή, και της ανάβασης, καλούνται να πορευτούν όλοι οι χριστιανοί, αλλά ιδιαίτερα οι κληρικοί όμως. Το παραπάνω σχήμα απαντά σε πολλές ευχές της Εκκλησίας. Θα τολμούσα να πω ότι στην Εκκλησία προσευχόμαστε με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Της εκούσιας καθόδου δια της ταπείνωσης, της ομολογίας, της ανθρώπινης αστοχίας και της ανόδου δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, από το θεολογικό, από το δογματικό επίπεδο, μεταβαίνουμε στο ανθρωπολογικό πεδίο και στις ποιμαντικές εφαρμογές της δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας μας. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα από τη λειτουργική ζωή. Θα αναφέρω ορισμένα από αυτά. Το πρώτο. Το πρώτο είναι από την γνωστή ευχή του χειροβικού ύμνου. Τι λέμε εκεί? Ουδής άξιος λειτουργήν σοι βασιλεύ της δόξης. Μετά από τα λόγια αυτά τι εισάγεται? Η λειτουργική φράση αλόμους δια την άφατον σου φιλανθρωπίαν. Στη συνέχεια ο λειτουργός αποκαλεί τον εαυτό του αχρίο, ανάξιο, αμαρτωλό. Εδώ έχουμε την κατάβαση και την κάθοδο δια της ταπεινώσεως. Πρόκειται για την ανθρώπινη αδοκένωση από τον εγωισμό και τη φιλαυτία μας. Ενώ ταυτόχρονα ο ιερεύς προσπίπτει στην άμετρη φιλανθρωπία του Θεού, επικαλείται τις συνέπειες της συνανθρώπησης και εξητεί τη φιλανθρωπία και το έλεος για να ικανωθεί από το Άγιο Πνεύμα να προσφέρει την ανέμακτη θυσία. Εδώ απαντά η άνοδος δια της χάριτος. Σκύβει κεταυτικά την κεφαλή και παρακαλώντας το Θεό να μην του αποστρέψει το πρόσωπο και να μην τον ξεχωρίσει από τα παιδιά του. Εισαγωγικά. Κανένας ιερέας ποτέ δεν πλησιάζει την Αγία Τράπεζα για να κάνει τη Θεία Λειτουργία πιστεύοντας την αγιότητά του. Αν γελαστεί και το πιστέψει πως είναι Άγιος, δεν πρέπει να λειτουργεί, γράφει ο μακαριστός Μητροπολίτης Κοζάνης Διονύσιος. Και συμπληρώνει, ο ιερέας στη Θεία Λειτουργία κρίνεται ενώπιον του κριτηρίου του Θεού, αλλά ο λαός σώζεται. Πάμε σε μια άλλη τώρα ευχή, στην ευχή του βαπτίσματος, που ο ιερουργός λέει τα καθεαυτόν. Εκεί απαντά αυτό το σχήμα της κατάβασης δια της ταπεινώσεως και της ανάβασης δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Λέμε εκεί, αν το λέμε βέβαια και πώς το λέμε, ένα άλλο ζήτημα. Ο γινώσκοντα κατ' εμέ, μη δελήξιμε, μη δε το πρόσωπον σου αποστρέψεις απ' εμού, αλλά πάρει δε μου τα παραπτώματα εν τη ώρα ταύτη. Μη αποστραφήν τε ταπεινωμένος και κατησχημένος. Να και η λειτουργική έκφραση, αλλά εξ αποστηλών μη δύναμην εξύψους και ενίσχυσόν με προς την διακονία του προκειμένου σου μυστηρίου του μεγάλου και επουρανίου. Κατεβαίνουμε δια της ταπεινώσεως, αυτό εξομολογούμαστε και ζητάμε δια της χάριτος να τελέσουμε το μυστήριο του βαπτίσματος. Με το πρώτο μέρος λοιπόν γίνεται η κατάβαση του πνεύματος του ανθρώπου και με το δεύτερον, το αλά της πίστεως, γίνεται η ανάβαση δια της χάριτος. Αυτή η κίνηση αφορά κυρίως και κατεξοχήν τον ιερέα, αλλά αυτό μεταφέρεται εν συνεχεία και στο πλήρωμα. Να το ήθος λοιπόν της Εκκλησίας. Έτσι, οι πιστοί μαθαίνουν να εμπιστεύονται τον εαυτό τους στο άπειρο έλος του ευεργέτου Θεού.
και οι ευχές άλλων εκκλησιαστικών ακολουθιών κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Σε ευχές του Μεγάλου Αγιασμού των Θεοφανίων απαντούν ανάλογες δεήσεις. Τις ξέρουμε, απλώς τις θυμίζω. Αράνων και εφημάς τους αναξίους δούλους σου, είδων καθάρσιων, της ίσες πραχνίας την δωρεάν, λίγο παρακάτω, τριάς υπερούσιε, το φως το απρόσιτον, λάμψον καμί το αναξιοδούλο σου, φώτισόν μου τις διανύες τα όματα, όπως ανυμνήσε τολμή σου, την άμετρον σου ευγαργεσίαν και δύναμην, και δύναμην. Ευπρόσδεκτος γενναίες το υπαρή μου δέησης, δια των παρεστούτα λαών, όπως τα πλημελήματά μου, μη κολλήσω συν ενθάδε γενέστε το Παναγιόν σου πνεύμα, αλλά συγχώρησόν με, ακατακρίτως βάνση και λέγειν και νυν υπεράγαθε. Ας πάρω μια άλλη ευχή, την ευχή προσκομιδής του Αγίου Ιακώβου, του Αδελφοθέου. Εκεί ο λειτουργός, ο ιερεύς λέγει, «Δέσποτα, Κύριε, επίβλεψον επί με των αχρίων δούλων σου και εξάλειψά μου τα παραπτώματα δια την εσπλαχνίαν και καθαρισό μου τα χείλη και την καρδίαν από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και απόστησον επί μου πάντα λογισμών εσχρόντε και ασύνετον». Ακόμη και οι λογισμοί μας παίζουν ρόλο του πώς παριστάμεθ ενώπιον του Κυρίου. «Και ικάνωσον με τη δυνάμη του Παναγίου σου πνεύματος». Να πάλι εδώ η χάρη του πνεύματος. «Εις την λειτουργία ταύτην και πρόσδεξέ με δια την αγαθότητά σου». Στην ευχή της Γονικλησίας που θα διαβάσουμε σε λίγες μέρες λέμε τα ίδια πράγματα. «Δέξε ημάς προσπίπτοντας και βοώντας το ημάρτωμεν. Επισέ επερίφημεν εκ μήτρας. Από γαστρός μητρός ημών Θεός ημών σύ. Αλεξέ λοιπόν εν ματαιότητη εημέρη ημών. Γεγυμνόμεθα της εις βοηθείας. Εστερήμεθα από πάσης απολογίας, αλλά θαρούντες, να το άλλα πάλι εδώ, αλλά θαρούντες της εκτιρμής σου κράζομεν, αμαρτίας νεότητος ημών και αγνίας μη μνηστείς, και εκ των κρυφίων σου καθάρισον ημάς Κύριε». Στην ίδια κατεύθυνση κινείται το περιεχόμενο των ευχών του Μεγάλου Βασιλείου, του Χρυσοστόμου, πριν από τη Θεία Μετάληψη. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Χριστός ήρθεν εις τον κόσμο αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτο σημείο εγώ, επαναλαμβάνεται στις ευχές της Θείας Μεταλήψεως. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι, ή μάλλον όλη η ευχή της αναφοράς του Μεγάλου Βασιλείου. Είναι το θεολογικότερο, το θαυμαστότερο, το δογματικότερο κείμενο που διαβάζουμε στη λατρεία μας. Θα αναφέρω 2-3 απλώς παραπομπές για να μην φάω και καταχραστώ το χρόνο σας και σας κουράσω. Εδώ αναφέρονται πιο καθαρά οι ανθρωπολογικές και σωτηρολογικές συνέπειες της κενώσεως. Ενώ παράλληλα η προσευχή του ιερέως δεν γίνεται τόσο αυτοεξομολογητική, αλλά προσλαμβάνει συλλογικό, εκκλησιολογικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Σε ένα μεγάλο μέρος της ευχής περιγράφεται το σχέδιο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του κόσμου. «Αλλά Θεός ον προαιώνιος, επί της γης όφθη και της ανθρώπης συναναστράφη και εκ Παρθένου Αγίας σαρκωθείς, εκένωσεν εαυτόν», να εκένωση πάλι εδώ, «μορφήν δούλου λαβών, σύμμορφος, γενόμενος, το σώματι της ταπεινώσεως ημών». Ή να εμάς, τι να μας κάνει εμάς, «συμμόρφος ποιήσει της εικόνος της δόξης αυτού». Βρισκόμαστε στη δόξα να τελούμε το μυστήριο εξαιτίας του Χριστού. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η στενή εξάρτηση από το χωρίο της προσφιλιππησίως αλλά και η σύνδεση της κένωσης με τη Θεία Δόξα σε ανθρωπολογικό επίπεδο είναι προφανής. Στο επόμενο απόσπασμα ακολουθείται το παραπάνω σχήμα, δηλαδή της ανθρώπινης κατάβασης και της εκούσιας ταπείνωσης, προκειμένου να γίνει δεκτή η δέηση της κοινότητας ή των συλλειτουργών για τον καθαγιασμό των τιμίων δωρών. Λέει η ευχή: «Ημίση αμαρτωλή και ανάξιη δούλη σου, η καταξιοθέντες λειτουργήν το Αγίο σου θυσιαστηρίο, ούδια τες δικαιοσύνας ημών, ουγαρυποιήσαμεν τι αγαθόν επί της γης». Ποιος το λέει αυτό, ο Μέγας Βασίλειος, ε? Τι να πούμε τώρα εμείς? «Αλλά δια τα ελέη σου και τους εκτιρμούς σου, ούς εξέχειας πλουσίως εφημάς, θαρούντες προσεγγίζομεν το Αγίο σου θυσιαστηρίο». Και στην λόγω ευχή απαντάει η λέξη κλειδί, το λειτουργικό για τον λειτουργό και το πλήρωμα, αλλά το αμέτρου ελέους
και της φιλανθρωπίας του Θεού. Συμπερασματικά, μακαριότατε, υπάρχουν κι άλλες σχετικές λειτουργικές ευχές που το περιεχόμενό τους πηγάζει από την Αγία Γραφή και συνδέεται με το δύσκολο ένιγμα της Θείας Κένωσης και το μέγα της Ευσεβίας Μυστήριων. Όπως φάνηκε, η Κένωση του Λόγου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη Θεία Δόξα, αλλά και την πρόσληψη της ανθρώπινης φύσεως. Έτσι δηλώνεται η πραγματική και όχι η καταδόκηση σχέση του Χριστού με τον κόσμο και τον άνθρωπο. Ο ενανθρωπίσας Υιός και Λόγος του Θεού κενώνει αυτόν με απόλυτη ελευθερία. Το τεράστιο θέμα της Θείας Κένωσης χρήζει οπωσδήποτε περαιτέρω διερεύνησης και μελέτες ως προς τις ανθρωπολογικές συνέπειες και τη σημασία για τους λειτουργούς αλλά και το λαό του Θεού ως προς την κάθοδο δια της ταπείνωσης και την άνοδο δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Αλλά και η ιεράρχηση των εκκλησιαστικών αξιωμάτων, κάτι που μας ενδιαφέρει άμεσα, δεν έχει το νόημα της απονομής πρωτίων και δικαιωμάτων, αλλά του καταμερισμού λειτουργημάτων και διακονημάτων για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Ο αρχιμαντρίτης Σοφρόνιος, υπονοώντας την οδό της κοινωτικής κατάβασης, γράφει «Όσον πλοίον ταπεινούμεθα εν τη οδυνηρά μετανία, το σου των ταχύτρων η προσευχή μόνο φθάνει εις τον Θεόν. Εάν όμως απολέσουμε την ταπείνωση, τότε ουδεμία άσκησης δύναται να βοηθήσει ημάς. Η ενέργεια εν ημίν της υπερηφανίας, της κατακρίσεως των αδελφών, η υπεροψία και αντιπάθεια προς τον πλησίον απομακρύνουν ημάς από το Κυρίου». Και ένας νεότερος Άγιος, ο Άγιος Σιλωνός ο Αθωνίτης, περιγράφει ως εξής την οδό της ανόδου και της δόξης δια της χάριτος. Αν έβλεπαν οι άνθρωποι σε ποια δόξα λειτουργεί ο ιερεύς, θα έπεφταν κατά γης από όραμα και αυτή τη θέαση. Και αν ο ίδιος ιερέας έβλεπε τον εαυτό του σε ποια ουράνια δόξα βρίσκεται κατά την τέλεση του λειτουργήματός του, τότε θα γινόταν μεγάλος ασκητής και θα αγωνιζόταν να μην θλίψει με τίποτα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που ζει μέσα του. Στην εκκλησιαστική ιστορία, αδελφοί και πατέρες, δεν έλειψαν οι μονομέρειες. Άλλοτε τονίστηκε και αυτονομήθηκε η ανθρωπότητα του Χριστού, αριανισμός. Ενώ άλλοτε η θεότητα και η θεία δόξα, μονοφυσιτισμός. Η θεότητα και η θεία ελευθερία του Χριστού εκδηλώνεται στα πιο ταπεινά και καθημερινά περιστατικά της αποστολής του, όπως και η ανθρωπότητά του στα πιο δοξασμένα γεγονότα της ζωής του. Η κένωση έχει σωτηριολογικό χαρακτήρα και προσδιορίζει, όπως φάνηκε διαδρών γραμμών, τη χριστιανική ανθρωπολογία. Επομένως, αυτό που κυριαρχεί στην ορθόδοξη θεολογική σκέψη είναι η ρητή σύνδεση καθόδου και ανόδου, καταβάσεως δια της ταπεινώσεως και αναβάσεως δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, που θεμελιώνεται στο δόγμα της Χαλκιδόνας και παρουσιάζει η Βυζαντινή Παράσταση, που παρουσιάζει τον Κύριο ως τι? Ως το Βασιλέα της Δόξας. Η δόξα του Χριστού είναι ο Σταυρός. Την οδό του Κυρίου της εκούσιας κένωσης για τη σωτηρία του κόσμου καλείται να ακολουθήσει και κάθε κληρικός, τόσο στη λατρευτική όσο και στην κοινωνική ζωή. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε τον πατέρα Βασίλειο με τη δεύτερη εισήγηση που θα έρθει από τον εδεσιμολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Δαμάντιο Αυγουστίδη. Είναι Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και ήδη εκλεγμένος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής των Αθηνών και Γενικός Διευθύντης στο Ίδρυμα Επιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Είναι γνωστός σε όλους μας και αγαπητός. Τον παρακαλούμε να μας δώσει τη δεύτερη εισήγηση της ημέρας αυτής που αφορά τον Ορθόδοξο Κληρικό πλέον ως ποιμένα. Έχετε το λόγο. Μακαριότατε, σεβασμιότατε, αγαπητοί αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Επιτρέψτε μου καταρχήν να ευχαριστήσω για την τιμή και για την ευκαιρία να είμαι σήμερα ανάμεσά σας ως ομιλητής, καταθέτων λογισμούς προς συζήτηση μεταξύ αδελφών.
Όταν πάνω στα πρόσωπά μας αντανακλώνται οι ακτίνες του φωτός και τα φωτίζουν με τρυφερότητα, φανερώνοντας την υγεία στην όψη τους, τότε αποκαλύπτεται και η λαμπρότητα και η ζωογόνος δράση αυτών των ακτίνων. Έτσι, σύμφωνα και με τον Θεόπνευστο Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, συμβαίνει και με την αληθινή ιεροσύνη. Μεταφράζω, μεταφέρω το λόγο του στη Νέα Ελληνική. Όπως μια ακτίνα προσελκύει ήρεμα τον άνθρωπο που έχει ορθή κρίση και χαίρεται με το φως και του μεταδίδει τη λαμπρότητά της, έτσι και η γνήσια ιεροσύνη, καθώς προσφέρει τη σφραγίδα της μακαρίας θεότητος για όλους τους επί της γης, ελκύει προς αυτήν κάθε ψυχή που αγαπάει το Θεό και ανήκει στο Θεό και της μεταδίδει την ίδια της τη γνώση και την ειρήνη και την αγάπη. Έτσι ώστε, αφού περατωθεί η δική της ενέργεια και έχει δώσει δύναμη σε κάθε ψυχή, να μπορεί να παρουσιάσει ενώπιον του Θεού αυτούς που με όλα τα μέσα μυσταγώγησε και θεώθηκαν. Τελικά, η λογική ενέργεια της ψυχής γίνεται έλογη γνώση, η ενέργεια της επιθυμίας αγάπη και η ενέργεια του θυμικού γίνεται ειρήνη. Όσπερ και της αληθούς ιεροσύνης, το δια τούτον θεοποιήστεται και θεοποιήν. Κεντρικός στόχος και πεμπτουσία της ποιμαντικής μας διακονίας είναι ο αγιασμός του ανθρώπου και η σωτηρία του. Δηλαδή, σύμφωνα με αυτό που προαναφέραμε, το θεοποιήστεται και θεοποιήν. Είναι σαφές ότι η χριστοκεντρική εσχατολογική προοπτική καθορίζει τις βασικές αρχές της ποιμαντικής θεωρίας και πράξης. Ωστόσο, η εσχατολογική νοηματοδότηση της ζωής και ο συνεχής αγώνας για τον αγιασμό των μελών της Εκκλησίας δεν συνεπάγονται παραμέληση της εκκλησιαστικής ευθύνης για τα προβλήματα της καθημερινής ζωής. Άλλωστε, ο πνευματικός αγώνας του κάθε πιστού, και βεβαίως και ο δικός μας, δεν είναι ανεξάρτητος από τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε την καθημερινότητα της ζωής μας στην προσπάθεια να την βιώσουμε εν Χριστώ. Διατρέχοντας την ιστορική πορεία της Εκκλησίας, όλα τα δεδομένα και οι καταγραφές υποδεικνύουν ότι όσον αφορά την ισορροπία μεταξύ μυστηριακής και υποστηρικτικής διακονίας, όπως και μεταξύ ασκητισμού και φιλανθρωπίας, δεν υπήρξε ποτέ σύγχυση ή μονομέρεια. Και αυτό μαρτυρείται με ποικίλους τρόπους στην παράδοση της Εκκλησίας. Ενδεικτικά αναφέρω, ου μόνον δια των υποπιασμών του σώματος χρησίμου ούσης ημίν της τιάφτης αγωγής, δηλαδή της ασκητικής ζωής, αλλά και δια την εις των πλησίων αγάπης, ή να και της ασθενούση των αδελφών, διη μόνο Θεός την αυτάρκειαν παρέχει, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Όμως η σύγχρονη ελληνική εκκλησιαστική πραγματικότητα φαίνεται να ταλανίζεται από τη διασπαστική αντιπαράθεση δύο τάσεων εντός εισαγωγικών. Τα βασικά διαφοροποιά στοιχεία αυτής της πόλωσης διαγράφονται σαφέστερα επί της διελκυνστίδας μεταξύ της πνευματικότητας εντός εισαγωγικών από τη μία πλευρά και του χριστιανικού κοινωνικού ακτιβισμού από την άλλη πλευρά. Η μία τάση αντιμετωπίζει με επιφύλαξη τις οργανωμένες κοινωνικές και φιλανθρωπικές δραστηριότητες της Εκκλησίας. Θεωρεί ότι αυτές δεν εναρμονίζονται με την Ορθόδοξη παράδοση και αρμόζουν περισσότερο σε κοινοφελή ιδρύματα ή σε άλλες πιο εκκοσμικευμένες χριστιανικές ομολογίες. Σύμφωνα με αυτήν την κατανόηση της εκκλησιαστικής διακονίας, κύριο και σχεδόν αποκλειστικό έργο του ιερέα οφείλει να είναι η λατρεία. Κατά προέκταση, οι πιστοί έχουν χρέος να καθοδηγηθούν στο να επικεντρώνουν την προσοχή τους στην ύψη και στον προσωπικό αγιασμό, αγωνιζόμενοι αντίον των παθών τους και να μην περισπώνται σε ωφελημιστικούς ακτιβισμούς. Πρόσφατα είδαμε στις εφημερίδες κάποιον λόγιο, ο καθηγητή μας, να λέει ότι με τα κοινωνικά προγράμματα της Εκκλησία έχει γίνει ΙΚΑ. Η άλλη τάση θεωρεί ότι η Εκκλησία δικαιώνει την ύπαρξή της κυρίως όταν ασκεί φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο. Αλλιώς υποστηρίζουν ότι κινδυνεύει να θέσει αυτήν εκτός του σύγχρονου κοινωνικού γίγνεσθε, λειτουργώντας ως ένα παροχημένο θρησκευτικό μόρφωμα που εξυπηρετεί οι θρησκευτικές ανάγκες, καταδικασμένο σε συνεχώς αυξανόμενη περιθωροποίηση. Ωστόσο, μια απλή περιδιάβαση στην ιστορική πορεία της Εκκλησίας υποδεικνύει με ενάργεια ότι αυτός ο διχασμός δεν κατάφερε ποτέ να επικρατήσει στη συνείδηση του εκκλησιαστικού σώματος. Ο απροκατάληπτος μελετητής μπορεί εύκολα να διαπιστώσει ότι σε όλες τις χρονικές φάσεις της εκκλησιαστικής πορείας μέσα στον χρόνο,
Ο κεντρικός ποιμαντικός στόχος, υπογραμμίζω, το θεοποιήστετε και θεοποιήν, όπως πολύ εμπεριεκτικά τον προσδιορίσαμε πριν με τους λόγους του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, δεν υποτίμησε και δεν αποποιήθηκε ποτέ την ευθύνη της φροντίδας για τη στήριξη των πιστών όταν αυτοί αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και τις δοκιμασίες του καθημερινού βίου. Είναι λοιπόν πρόδειλο ότι οι δύο μορφές ποιμαντικής διακονίας, δηλαδή η μυστηριακή και η πνευματική διακονία και η υποστηρικτική και η υλική συμπαράσταση, αν μπορούμε να τους δώσουμε κάποιο τίτλο, δεν βρίσκονται σε αντίθεση μεταξύ τους, αλλά παρουσιάζονται ασυγχύτως και αδιαιρέτως αλληλοσυμπληρούμενες. Η σύγχρονη παράθεση, επομένως, μεταξύ πνευματικότητας και χριστιανικού κοινωνικού ακτιβισμού είναι ξένη προς την προσληπτική και μεταμορφωτική παράδοση της Εκκλησίας και τη διδασκαλία του ίδιου του Χριστού. Στην Ορθόδοξη παράδοση δεν υπήρξε ποτέ αντιπαλότητα ή μονομερής υποβάθμιση της μυστηριακής διακονίας έναντι της έμπρακτης φιλανθρωπίας ή το αντίστροφο. Άλλωστε, στη συνείδηση της Εκκλησίας, τα έργα της αγάπης είναι καρπός του ήθους που διαπλάθεται μέσω της λατρείας, καθώς η συμμετοχή στα μυστήρια εμπνέει και καθορίζει τον τρόπο της ηθικής και υλικής συμπαράστασης προς όσους χρειάζονται τη βοήθεια των αδελφών μας. Όταν, για παράδειγμα, η Ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών μοιράζει χιλιάδες μερίδες φαγητό στους δρόμους και στις ενορίες καθημερινά, τα νούμερα, αν δεν κάνω λάθος, φτάνουν τα 19 εκατομμύρια μερίδες τα τελευταία χρόνια, ενώ συνολικά η Εκκλησία της Ελλάδος, αν πάλι δεν με απατάει η μνήμη μου, ταΐζει περισσότερο από 250.000 άτομα καθημερινά, χωρίς να εξετάζει φυλή, χρώμα ή θρησκεία, αυτό μπορεί να μεταφράζεται αβασάνιστα από κάποιους ως κοινωνικό έργο ή ως αρρωγή στο κοινωνικό έργο του κράτους που βοηθά στη μείωση της φτώχειας, της πείνας αλλά και της βίας και της κοινωνικής εξαθλίωσης. Πράγμα το οποίο είναι αλήθεια, όμως αυτό που κάνει η Εκκλησία δεν είναι απλώς μια ανταπόκριση σε κοινωνικές επιταγές. Είναι έκφραση της Χριστοήθειάς της. Αδιάσυστη φανέρωση ότι ο Θεός αγάπη εστί. Με άλλα λόγια, η ισορροπία μεταξύ μυστηριακής και υποστηρικτικής διακονίας σημαίνει ότι ο Ορθόδοξος ιερέας δεν μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του απλώς θρησκευτικό τελετουργό, αλλά ποιμένα της Εκκλησίας του Χριστού, άρα οφείλει να βρίσκεται κοντά στην καθημερινή ζωή των μελών του ποιμνίου του. Πρωτογενές μέλημα και βασική υποχρέωση της ποιμαντικής είναι η καλλιέργεια, η προαγωγή, η φανέρωση και η καθιενδήποτε τρόπο ενσάρκωση ενός συγκεκριμένου τρόπου ζωής, συγκεκριμένου τρόπου κατανοήσεως των ουσιωδών της ανθρώπινης ύπαρξης και η διαμόρφωση μιας στάσεως απέναντι στα δεδομένα της πεπτοκίας πραγματικότητας. Πρωταρχικό δηλαδή ζητούμενο είναι η διάπλαση ενός συγκεκριμένου ήθους, μιας νοοτροπίας που δεν είναι ούτε νομικιστική ούτε ακτιβιστική, αλλά καρπός της προσπάθειας του πιστού να ζει ουκέτη αυτός, αλλά να ζει εν αυτό ο Χριστός. Η διάπλαση ενός ήθους που οικοδομείται επί της βεβαιότητας ότι ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν. Μιας νοοτροπίας η οποία προκύπτει από την επίγνωση ότι οι χριστιανοί είναι μέλη εκ μέρους που συναποτελούν την Εκκλησία, δηλαδή το σε κάθε εποχή ιστορικό σώμα του Χριστού. Και σύμφωνα με τα δικά του λόγια, εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμεί μαθητέ εστέ, εάν αγάπη έχετε εν αλλήλεις. Προηγείται δηλαδή εν ολίγης, η δια της λατρείας, της διδαχής και όλων των άλλων ποιμαντικών δραστηριοτήτων μεταστοιχίωση του δόγματος σε βίωμα, σε τρόπο ζωής, σε ενστερνισμό της πίστης από τα μέλη της Εκκλησίας. Από κάθε ποιμαντική παρέμβαση προηγείται η εμπέδωση της βεβαιότητας ότι ο θάνατος έχει νικηθεί δια της Αναστάσεως. Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, έρχεται στην επιφάνεια ένα ζήτημα ίσως σοβαρότερο από το εν τέλει επίπλαστο δίλημα μεταξύ πνευματικότητας και ακτιβισμού. Είναι προφανές ότι παρά την παραφιλολογία και τις ένθεν κακήθεν ευσεβοφανείς και θεολογικοφανείς θεωρητικολαγίες, ούτε το θυσιαστήριο έπαψε να είναι το κέντρο του εκκλησιαστικού βίου, αφού ως Εκκλησία δεν υπάρχουμε παρά ως ευχαριστιακή κοινότητα, ούτε η Εκκλησία έπαψε να ασκεί το φιλανθρωπικό της έργο χριστοκεντρικά, δηλαδή μεριμνώντας για τον κάθε ένα εκ των εμπερίστατων ελαχίστων αδελφών του Χριστού. Το πρόβλημα βρίσκεται στο πώς εκφράζεται αυτή η ισορροπία στη σύγχρονη ποιμαντική πράξη και κατά προέκταση πόσο ο ιερέας λειτουργεί ως ποιμένας και όχι μονομερός ως τελετουργός ή ως αφιψηλού διοργανωτής απρόσωπων κοινωνικών παρεμβάσεων φιλανθρωπικού ή κοινωνικοπρονιακού χαρακτήρα. Ως ποιμένες,
Δεν παρεμβαίνουμε στη ζωή των ανθρώπων απροϋπόθετα, με κριτήριο απλές ανθρωπιστικές διαθέσεις ή τις κοινωνικές επιταγές της εκάστοτε πολιτισμικής ή πολιτικής συγκερίας. Αλλά επιτελούμε το καθήκον μας να καθοδηγούμε και να στηρίζουμε τον άνθρωπο στην πορεία της ζωής του, προβάλλοντας και προσφέροντας μία πρόταση ζωής. Έναν τρόπο του βίου που διέπεται από ένα συγκεκριμένο ήθος και οριοθετείται από το σιώδη της πίστης. Πράξεις γάρ επίβασης θεωρίας, λέει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Η ποιμαντική διακονία προσδιορίζεται άμεσα από την ταυτότητα και την αυτοσυνειδησία μας ως λειτουργών των μυστηρίων της Εκκλησίας. Τα ακούσαμε εκτενώς από τον πατέρα Βασίλειο πριν. Της Εκκλησίας που δεν είναι κοινωνικο-θρησκευτικός οργανισμός, αλλά σημαίνεται εν της μυστηρίας κατά τον Νικόλαο Καβάσιλα. Κέριο ζήτημα λοιπόν σήμερα δεν είναι η ιερατική μας ταυτότητα ως λειτουργών και επιμένων, διότι αυτά δεν διαχωρίζονται ούτε θεωρητικά ούτε στην πράξη. Το πρόβλημα είναι η απόσταση ή το χάσμα που φαίνεται να διανοίγεται μεταξύ αυτών των δύο διαστάσεων στην καθημερινότητα της ποιμαντικής πράξης. Η περιοχή που αυτό το πρόβλημα καθίσταται σήμερα πολύ ορατό, και εστιάζω εκεί για να μην πλατιάσω, είναι το μυστήριο της εξομολογήσεως. Στο ενδιάμεσο της λατρείας και του φιλανθρωπικού έργου παραμένει ακάλυπτο το κενό αυτού που τεχνικά ονομάζουμε συμβουλευτική ποιμαντική. Η οφθαλμοφανέστερη παρενέργεια αυτού του γεγονότος αναδεικνύεται στον τρόπο που διακονείται το μυστήριο της μητανίας και ιδιαίτερα στο πώς ασκείται πολλές φορές ιερά εξομολόγηση. Καθώς το έλλειμμα συμβουλευτικής ποιμαντικής δεν δίνει στον ποιμνίο τη δυνατότητα να συζητά τα προβλήματα του βίου του, να καθοδηγείται στο πώς η ζωή του θα εναρμονίζεται με την πίστη του, ενίοτε και στο πώς θα βρίσκει απαντήσεις στα υπαρξιακά του ερωτήματα και αγωνίες, όλα αυτά συνοθούνται και προσπαθούν να αντιμετωπιστούν βιαστικά στο πλαίσιο της ιεράς εξομολογήσεως. Έτσι ο λαός μας αφήνεται αφενός στην διαστρεβλωτική κυριαρχία του διαδικτύου, αφετέρου αφήνεται ανοιχτό το περιθώριο σε ένα είδος γεροντισμού και στην αλλίωση της ιεράς εξομολογήσεως από μυστήριο ανανεωτικό του βαπτίσματος σε άτυπη θρησκευτικού τύπου ψυχολογική υποστήριξη, οδηγώντας σε ομαδοποιήσεις τύπου Κυφά και Απολό και ενίοτε σε προποσωπολατρίες. Δόξα τω Θεώ όμως, ο λαός μας εξακολουθεί να προσέρχεται στο πετραχύλι του πνευματικού και η Θεία Χάρη αδιαλείπτως θεραπεύει τα ασθενή και αναπληρεί τα ελείποντα. Όμως είναι δική μας ευθύνη να προστατεύσουμε το μυστήριο από αλλοιώσεις και παραχαράξεις και να βρούμε τρόπους να καλύψουμε το κενό μεταξύ της λατρείας και του φιλανθρωπικού μας έργου, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο ένα βασικό καθήκον που είναι η συμβουλευτική ποιμαντική. Όμως αυτό το καθήκον για να εκπληρωθεί έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις. Προϋποθέτει καταρχήν προσωπικό πνευματικό αγώνα του ίδιου του ποιμένα, ο οποίος καλείται να διδάξει αυτό του οποίου έχει προσωπική εμπειρία και να κατευθύνει προς μια πορεία της οποίας γνωρίζει τα μονοπάτια. Απαιτεί ακόμη ικανή θεολογική κατάρτιση, αλλά και γνώσεις και ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη διαχείριση σύγχρονων προβλημάτων του βίου, όπως τα προβλήματα του γάμου, της οικογένειας, των παιδιών και των εφήβων, των νοσούντων, των πενθούντων και πολλά άλλα. Τούτο συνεπάγεται συνεχή πνευματική εγρήγορση, πνευματικό προσωπικό αγώνα για την κατάκτηση της αγιότητας και ζήλο για συνεχή κατάρτιση και ενημέρωση σχετικά με κάθε πτυχή του βίου όπου θα κληθεί να δώσει ποιμαντικές συμβουλές και κατευθύνσεις σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας και τις Ευαγγελικές επιταγές. Ο ποιμένας, εμείς ως ποιμένες, καλούμεθα να χειραγωγήσουμε τον πιστό σε μία πορεία η οποία οριοθετείται από τα ουσιώδη της πίστης και οδηγεί σε υπαρξιακή μεταμόρφωση. Ο ποιμένας καλείται να καθοδηγήσει το πνευματικό του παιδί σε μια σταυροαναστάσιμη πορεία μετάβασης από τη δουλεία της πτώσεως στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού, η οποία είναι καρπός και επίτευγμα νηπτικής καθάρσεως, αγιοπνευματικού φωτισμού και ερχομού εις επίγνωση αληθείας. Παρακάμπτω μερικά σημεία για την οικονομία του χρόνου, γιατί νομίζω τα περισσότερα μπορούμε να τα βρούμε στη συζήτηση. Εστιάζω μόνο συνοψίζοντας στο ότι χρειάζεται λοιπόν αφενός να επαναφέρουμε στο προσκήνιο ποιμαντικές δράσεις, όπως η κατήχηση των ενηλίκων, παραδείγματος χάρη, όπως η κατήχηση της οικογένειας ως οικογένειας από την αρχή, τη συμβουλευτική ποιμαντική σε όλες τις διαστάσεις που μπορεί να έχει με τα προβλήματα της καθημερινότητας του βίου με κριτήριο το Ευαγγέλιο. Και βεβαίως χρειάζεται να δοθεί έμφαση και να ενισχυθεί αυτό που αποκαλούμε ποιμαντική των ποιμένων.
Δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο, θα ήθελα να καταλήξω όμως σε κάποιο γενικό σχόλιο, υπενθυμίζοντας ότι ο σύγχρονος κόσμος βρίσκεται σε μια κέρια ιστορική καμπή. Οι καταστάσεις που αντιμετωπίζει η Οικουμένη θυμίζουν τη Ρουμένων των Αναλογιών, όσα σηματοδότησαν την πορεία προς την αλλαγή, όταν άρχισε να καταραίει ηθικά, πολιτιστικά, πνευματικά και κατά συνέπεια οικονομικά η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Τότε ο χριστιανισμός προσέφερε λύσεις, νόημα ζωής, έμπνευση και όραμα, ώστε να γεννηθεί και να επικρατήσει ο χριστιανικός πολιτισμός όπως τον γνωρίσαμε τα τελευταία 2000 χρόνια. Σήμερα ο κόσμος μοιάζει να καταραίει. Ζούμε το τέλος των ιδεολογιών και την αποτυχία των πολιτικο-οικονομικών συστημάτων τα οποία καθόρισαν τη ζωή της Οικουμένης από το διαφωτισμό και μετά. Η αναγνώριση της αξίας του χριστιανισμού και η αποδοχή του από τον απλό λαό της τότε αυτοκρατορίας στηρίχθηκε κυρίως στην έμπρακτη εφαρμογή της εντολής της αγάπης, η οποία έγινε ορατή μέσω της φιλανθρωπίας, της φροντίδας για τους ενδεείς, τους αδύναμους, τους εμπερίστατους, τους νοσούντες και ούτω καθεξής, δηλαδή δια της ενεργού παρουσίας των ποιμένων της Εκκλησίας στη ζωή των ανθρώπων. Το ερώτημα που αναδύεται κέριο και άμεσο είναι εάν θα κατορθώσουμε σήμερα, εάν θα κατορθώσει η Εκκλησία να αρθεί και τώρα, σε αυτή την κρίσιμη στιγμή της ιστορίας, στο ύψος των περιστάσεων. Αν θα προσφέρει και πάλι όραμα, ελπίδα, υπαρξιακή διέξοδο και πρακτικές λύσεις στα προβλήματα του κόσμου που έρχεται. Πρώτο και καθοριστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η φανέρωση εκείνου του ήθους το οποίο θα γίνει ορατό με την ενεργοποίηση της ευαισθησίας και του έμπρακτου ενδιαφέροντος που θα επιδείξει η Εκκλησία προς τους σύγχρονους ελάχιστους αδελφούς του Χριστού. Ο ιερέας της τρίτης χιλιετίας δεν έχει πια την πολυτέλεια να αρκεστεί στη μετάδοση θεωρητικών αρχών της χριστιανικής διδασκαλίας χωρίς να είναι σε θέση να υποδείξει πώς αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στην σύγχρονη πραγματικότητα και χωρίς να αποτελεί ο ίδιος έμπρακτο παράδειγμα όσων διδάσκει. Όμως όλα αυτά προϋποθέτουν ένα συλλογικό οραματισμό, μια σαφή επίγνωση της τρέχουσας πραγματικότητας, επομένως και πρακτικές, δομικές και οργανωτικές διαστάσεις αυτού του έργου που θα βοηθήσουν την προσπάθειά μας, ιδιαίτερα μάλιστα σε μια εποχή που φαίνεται αυτονόητο από πολλούς ότι η Εκκλησία ή είναι ή πρέπει να μπει στο περιθώριο της ζωής των ανθρώπων. Ευχαριστώ.